Γεια σας και από μένα. Θα ξεκινήσω με μία διαφάνεια για να υπενθυμίσω τους κυριότερους παράγοντες που κάνανε αυτή την νόσο να έχει επιδημικό χαρακτήρα, να είναι το πιο επίκαιρο θέμα στην υπατολογία και βέβαια να δικαιολογήσει και τον κύριο Τσαντούλα για την επιλογή της νόσου αυτής που θα τη συζητήσουμε σήμερα. Θα ασχοληθώ με το κλινικό κομμάτι της νόσου, όπως ακούσατε. Την νόσο χαρακτηρίζει η συγκέντρωση λίπους στα κύτταρα του ύπατος σε πάνω από 5%. Παρουσιάζει πάρα πολλά κοινά σημεία με την αλκοολική λιπόδη νόσο, πλην όμως της λείπει η συστηματική χρήση. Παρουσιάζει μία αμφίδρομο αλληλεπίδραση με στοιχεία του μεταβολικού συνδρόμου και παθογενετικούς μηχανισμούς, ώστε έτσι να δικαιολογείται η τόσο μεγάλη σχέση που έχει, ιδιαίτερα με την παχυσαρκία και την αντίσταση της ινσουλίνη. Αυτή η μορφή είναι η μεταβολική και θα πρέπει πάντοτε να την διαχωρίζουμε από δευτεροπαθείς μορφές που τις κάνουν το αλκοόλ, όπως είπα προηγουμένως, φάρμακα, νοσήματα, δεν θα προβώ σε λεπτομέρειες. Το φάσμα της νόσου, όπως βλέπουμε εδώ, είναι αρκετά ευρύ, από την απλή στεάτωση, την στεατοϊπατήτιδα με στοιχεία φλεγμονής, την ίνωση, την κύρωση και από εκεί και πέρα τον υπατοκυθαρικό καρκίνο, που όλοι ξέρουμε ότι είναι συνυφασμένη υπόθεση με τις κυρώσεις. Είναι η συχνοτέρα υπατοπάθεια. Είναι η συχνοτέρα αιτία ανεξήγητης αύξησης τρανσαμινασών. Η συχνοτέρα αιτία κρυψιγενούς νόσου του ύπατος και το 90% από τους ασθενείς αυτούς θα έχει σχεδόν και από την αρχή της πορείας τους ένα τουλάχιστον στοιχείο από το μεταβολικό σύνδρομο. Ο επιπολασμός είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση λόγω της μεγάλης ετερογένειας που έχει η νόσο αυτή, της υποεκτίμησης, αλλά ιδιαίτερα διότι την προσεγγίζουν με πάρα πολλές και διαφορετικές μεθόδους. Βέβαια, πρόσφατα έγινε μία μεγάλη εμπεριστατωμένη μελέτη και βλέπουμε εδώ ότι έλαβαν μέρος 22 χώρες σε 8,5 εκατομμύρια ασθενείς και βρέθηκε ο επιπελασμός να είναι παγκοσμίως γύρω στο 24-25. Με μία άνισο κατανομή, όπως βλέπουμε εδώ στις διάφορες χώρες, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να έχει η Νότιος Αμερική, η Ασία, η Μέση Ανατολή και τα μικρότερα να έχουν οι αφρικανικές χώρες. Όπως είπα προηγουμένως, η αλληλοεπίδραση με το μεταβολικό σύνδρομο την κάνει την νόσο να συμμετέχει με σημαντικά ποσοστά σε όλα τα στοιχεία, αλλά ιδιαίτερα στην παχυσαρκία και με το σαχαρόι διαβήτη. Σε αυτές τις δύο καταστάσεις συμμετέχει και με πάρα πολύ σημαντικά ποσοστά και η σοβαρότερη μορφή της στεατοϊπατήτιδος, όπως βλέπουμε εδώ. Ως εκ τούτου, αυτές οι δύο καταστάσεις αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη στεατοϊπατήτιδος. Θεωρείται νόσος όλων των ηλικιών, με το πικ στους άντρες να έρχεται λίγο νωρίτερα, στα 50-60 χρόνια, στις γυναίκες λίγο αργότερα, 60-70, υπερτερεί στους άντρες έναντι των γυναικών και αυτό συμβαίνει στους Καυκάσιους, όπως βλέπουμε εδώ, και οι άντρες έχουν κατά κάποιο τρόπο σοβαρότερες μορφές της νόσου αυτής σε σχέση με τις γυναίκες, κατά την προεμινόπαυση περίοδο. Αυτό βέβαια παραπέμπει στο ότι τα ειστρογόνα ενδεχομένως να τις προστατεύουν. Όσον αφορά την εθνικότητα, σε αυτή τη μελέτη και σε κάποιες άλλες που επικολούθησαν μετά, φαίνεται ότι επικρατεί στους Ισπανόφωνους 45% με λιγότερα τα ποσοστά στους Αφροαμερικανούς. Το παράδοξο σε αυτή την νόσο είναι ότι σε αυτές τις δύο ομάδες
η κατανομή στοιχείων του μεταβολικού συνδρόμου είναι σχεδόν η ίδια. Και εντούτοις βλέπουμε να μην συμμετέχουν στην νόσο σε ίσο βαθμό. Αυτό και πολλές άλλες παρατηρήσεις οδήγησαν σε ευρείες γονοτυπικές μελέτες, ώστε το 2008 προσδιορίστηκαν 9.000 πολυμορφισμοί μονού νουκλεοειδίου και απεδείχθηκε ότι μόνο ένας είχε ισχυρή σχέση με βαθμό στεατόσος, ανήκε στο γονίδιο της αντιπονουτρίνης, όπως βλέπουμε εδώ. Βέβαια μετά προσδιορίστηκαν και άλλοι πολυμορφισμοί από εκεί και πέρα και αυτός ο πολυμορφισμός ήταν περισσότερος στους Ισπανόφωνους και πολύ λιγότερος στους Αφροαμερικανούς, ώστε να λυθεί αυτή η διαφορά που είπαμε προηγουμένως. Την όσο θα την δούμε και σε αδύνατα άτομα, σε άτομα τα οποία έχουν φυσιολογικό BMI και θεωρούνται ότι αυτά τα άτομα είναι μεταβολικό παχύσαρμα, καλά με φυσιολογικό BMI. Ένα άλλο παράδοξο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ενώ αυτά τα άτομα συμμετέχουν, όπως απεδείχθηκε με πολλές μελέτες, με λιγότερα ποσοστά στο μεταβολικό σύνδρομο, με λιγότερη ίνωση, στάδια ίνωσης σε σχέση με τους παχύσαρκους, βλέπουμε ότι συμμετέχουν στα ίδια ποσοστά στη θνητότητα και στον αριθμό επιπλοκών σε βάθος χρόνου. Βέβαια δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως τα αίτια αυτών των παράξενων φαινομένων που έχουμε σε αυτή την όσο, όμως πιθανολογείται ότι συνδέονται με ειδικούς πολυμορφισμούς, αν και τελευταία σε μία μελέτη παρουσιάστηκαν στοιχεία ώστε αυτοί οι άνθρωποι να αναπτύσσουν ίνωση σε ταχύτερο βαθμό σε απότερα χρονικά στάδια, έτσι να εξισώνονται τα ποσοστά θνητότητας. Η νόσος χαρακτηρίζεται αθόρυβη. Βλέπουμε εδώ το 70-80% είναι ασυμπτωματική. Θα δούμε κεντρική παχυσαρκία, μεγαλοσπληνία. Πάνω από 50-60% έχουν φυσιολογικές τις τρανσαμινάσεις. Θα δούμε σε ένα 30% να υπάρχει αύξηση της φεριτίνης που δεν έχει καμία σχέση με την αιμοχρωμάτωση ή μπορεί να βρούμε σε αυτοαντισώματα, όπως ακούσαμε από άλλους ομιλητές προηγουμένως, αλλά σε χαμηλότερους τίτλους. Βέβαια αυτό πολλές φορές μας μπερδεύει με αυτοάνωσες καταστάσεις. Η πορεία της νόσου, θα έλεγα, πάλι είναι απατηλά αθόρυβη. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 80-85% των ασθενών, μένουν στην απλή στεάτωση. Μετά από 8-12 χρόνια, ένα 12-40% θα κάνει στεατοϊπατήτητα, τη σοβαρότερη αυτή μορφή. Από εκεί και πέρα, κρατήστε το αυτό, στα μισά χρόνια, ένας μεγάλος αριθμός από αυτή την ομάδα θα κάνει κύρωση ύπατος. Βλέπουμε λοιπόν ότι η νόσος αυτή δείχνει έναν μεγαλύτερο, εντονότερο δυναμισμό σε απότερα στάδια νόσου. Από εκεί και πέρα λοιπόν, από τους κυρωτικούς, κάθε χρόνο θα αναπτύσσουν 1,5-2% υπατοκυτερικό καρκίνο, αν και σε αυτή την όσο εμφανίζονται, όπως είπε και ο κύριος Τσαντούλας, και από προκυρωτικές καταστάσεις. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε να κάνουμε με αυτή την όσο, έχουμε να κάνουμε με μία πολυσυστηματική κατάσταση, άρα λοιπόν θα έχουμε το υπατικό κομμάτι της νόσου, θα έχουμε τις συνοσιρότητες που συνήθως αποτελούν στοιχεία του μεταβολικού συνδρόμου και ενδεχομένως και αυτές τις συνυπάρχουσες καταστάσεις. Όσον αφορά τις συνοσιρότητες που ακούσαμε, διαπιστώθηκε από αυτή τη μελέτη που έγινε σε 3.800 ασθενείς ότι κατά την αρχική διάγνωση το 21% είχαν ήδη πάνω από μία εκδήλωση του μεταβολικού συνδρόμου. Και
Μετά από 7 με 8 χρόνια το 53% είχε πάνω από 2 με 3. Διαπιστώθηκε το μεταξύ ότι αυξανωμένου του αριθμού των συνοσυρωτήτων αυτών ελαττώνεται, όπως ήταν και εύλογο βέβαια, και η επιβίωση αυτών των αρρώστων. Ένα άλλο όμως παράδοξο που φάνηκε σε αυτή τη μελέτη είναι ότι με την απόκτηση της πρώτης συνοσυρότητος επηρεάστηκε κατά 2,5 φορές παραπάνω η θνητότητα, κάτι που δεν φάνηκε από εκεί και πέρα με τις υπόλοιπες. Ο σχετικός δε κίνδυνος από την θνητότητα είναι περισσότερο στους διαβητικούς, στους έχοντες καρδιοαγγειακά προβλήματα και μετά έρχεται η υπέρταση. Όσον αφορά τώρα τις κύριες αιτίες θνητότητας, τις γενικές αιτίες, βλέπουμε εδώ το 28% αφορά εξωυπατικές κακοήθειες, με τους άντρες να υπερέχουν στον καρκίνο του παχαίου εντέρου και τις γυναίκες στον καρκίνο οθήκης και μαστού. Μετά 25% έρχονται οι έχοντες ισχυμική νόσο και τελευταία έρχεται η θνητότητα από το ύπαρο 13%. Συνεχίζοντας την πρόγνωση, απεδείχθη από αυτή τη μελέτη ότι τελικά ο βαθμός στεατώσεως δεν παίζει κανέναν ρόλο όσον αφορά στην επιβίωση, η οποία είναι η ίδια με το γενικό πληθυσμό. Αντιθέτως εδώ λοιπόν βλέπουμε, εδώ υπάρχει μια ομάδα με απλή στεάτωση και μια άλλη ομάδα με στεατοϊπατήτητα, αλλά δεν έχουν αναπτύξει ίνωση, και εδώ δύο άλλες ομάδες, μία ομάδα να έχει αναπτύξει μόνο ίνωση και η άλλη να έχει στεατοϊπατήτητα και ίνωση. Και βλέπουμε ότι η εμπλοκή του παράγοντος αυτού της ίνωσης πώς κάνει να αφίστανται αυτές οι δύο ομάδες όσον αφορά την θνητότητα σε σχέση με τους άλλους. Άρα λοιπόν απεδείχθη και σε άλλες μελέτες που έγιναν από εκεί και πέρα ότι ο βαθμός ίνωσης αποτελεί τον καλύτερο προγνωστικό δείκτη και θνητότητας, όπως βλέπουμε εδώ, και ποσοστού ασθενών με τις περισσότερες επιπλοκές. Διάλεξα να αναφερθώ σε αυτή τη διαφάνεια στις προγνώσεις, γιατί η ανάλυση που θα κάνω θα, κατά τη γνώμη μου, εμέσως αφορά την πρόγνωση. Έγιναν δύο μελέτες, μία στην Αυστραλία και μία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αξιολογήθηκαν γιατροί παθολογικών ειδικοτήτων και διαπιστώθηκε η τόσο μεγάλη τεράστια άγνοια που έχει ο ιατρικός κόσμος σε αυτή την νόσο, που βλέπουμε εδώ ότι το 75% την θεωρεί σπάνια, το 57% ότι έχει σχέση με το αλκοόλ, το 66% αυτοί οι αθεόφοβοι βρίσκουν στεατοϊπατήτητα που αφορά κύτταρο με απεικονίσεις, ενώ στην άλλη μελέτη από τους 250 φακέλους που αφορούσαν την νόσο αυτή, μόνο το 40% των ασθενών διαγνώστηκε, διότι οι γιατροί θεώρησαν καλό ότι πρέπει να κάνουν την έρευνα βάσει τρανσαμινασών. Για αυτούς τους λόγους της υποεκτίμησης του αθόρυβου χαρακτήρα που έχει αυτή η νόσο, που καλπάζει τελικά η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης που την τροφοδοτούν, φτάσαμε στο σημείο τώρα να είναι δεύτερη σαν αιτία μεταμοσχεύσεως, να καλπάζει ο καρκίνος της, και τελικά σε μία μελέτη που έγινε πρόσφατα χρησιμοποιώντας το μοντέλο Markov, να διαπιστωθεί ότι στο 2030 οι περιπτώσεις τελικής νόσου θα αυξηθούν κατά 180%, διότι όπως καταλαβαίνουμε θα προχωράει ανενόχλητη νόσο, ο υπακτοκυταρικός καρκίνος 146% και η θνητότητα σχετική με το ύπαρ 178%. Τελικά για τη διάγνωση, όταν έχουμε να κάνουμε ασθενείς σαν αυτόν τον κύριο ή όταν υπάρχουν τρανσαμινάσεις ή στοιχεία του μεταβολικού συνδρόμου, θα πρέπει να εκτιμούμε για αυτή την νόσο. Εάν όμως δούμε και στοιχεία παχυσαρκίας ή σακχαρώδης διαβήτου,
ο νους μας θα πρέπει να πάει και στην στεατοϊπατήτητα. Εάν πάμε στο γράμμα του νόμου, δηλαδή στις εταιρείες μελέτης ύπατος και σαχαρόζης διαβήτου, καθώς και την αμερικάνικη, και αυτοί συνιστούν το ίδιο όσον αφορά την πρώτη εκτίμηση που είπα προηγουμένως. Όσον αφορά την υπατική στεάτωση, συμφωνούν για την εφαρμογή του υπερηχογραφήματος, αν και τονίζω εδώ ότι θα ανιχνεύσει λίπος όταν είναι πάνω από 25%. Όσον αφορά τη βιοψία τώρα και σημαντικά στάδια νόσους, η εφαρμογή εκλογής είναι η βιοψία, και όσον αφορά τους δείκτες, τους μη επεμβατικούς, οι πιο αξιολογηθέντες σε σχέση με τις δύο εταιρείες είναι αυτές οι δύο, η ορολογική δείκτη αίματος και από τις απεικονίσεις το FibroScan και για όσα κράτη εφαρμόζουν την μαγνητική ελαστογραφία. Πρόσφατα αξιολογηθήκαν αυτοί οι δείκτες και διαπιστώθηκε ότι για τους δύο πρώτους έχουν μεγάλη διαγνωστική ευκρίνεια στο να αποκλείουν την προχωρημένη ίνωση, ενώ οι άλλοι έχουν διαγνωστική ευκρίνεια να προσδιορίζουν. Ως εκ τούτου λοιπόν προτάθηκε πρόσφατα στους ασθενείς μας να αρχίζουμε τη μελέτη με τους δύο πρώτους δείκτες, οπότε κατά αυτόν τον τρόπο θα διαστρωματώσουμε τους αρρώστους σε χαμηλού κινδύνου, όπου αυτούς θα τους έχουμε σε follow-up αναδιετία, και σε υψηλού κινδύνου για ίνωση 3, οπότε αυτούς υποχρεούμεθα να τους κάνουμε βιοψία. Τους ενδιάμεσους τώρα θα εφαρμόσουμε τους άλλους τρεις δείκτες που έχουν διαγνωστική ευκρίνεια να προσδιορίζουν, οπότε κατά αυτόν τον τρόπο θα τοποθετηθούν οι ασθενείς ή σε αυτό το group ή στο άλλο για τη βιοψία. Τελικά, στο περσινό συνέδριο που έγινε στη Ρώμη για αυτή τη νόσο, λόγω της σπουδαιότητας που έχει ο προγνωστικός δείκτης της νόσος, τονίστηκε να εφαρμόζεται η ελαστογραφία με την μαγνητική ελαστογραφία. Και πάω τώρα στον προορισμό της στεατοϊπατήτητος, που είπαμε ότι απαιτείται να γίνει βιοψία. Τονίζω εδώ ότι η βιοψία πρέπει να κάνουμε πρώτον όταν υποψιαζόμεθα για αυτή την νόσο, όταν υποψιαζόμεθα ότι ο ασθενής έχει υψημένο ποσοστό να έχει ίνωση πάνω από F3 ή όταν υπάρχουν συνοσηρότητες με άλλα νοσήματα. Όσον αφορά τώρα τη στεατοϊπατήτητα, τα βασικά γνωρίσματα είναι η ιδιόγκωση των υπατοκυττάρων, όπως βλέπουμε εδώ και εδώ, είναι η λοβιακή φλεγμονή. Βεβαίως, τη λοβιακή φλεγμονή μπορούμε να δούμε να υπερισχύει και να είναι πηλαία φλεγμονή ή να υπάρχουν έγκλειστα, όπως είναι τα Mallory Deng ή αποπτωτικά σωμάτια, που συνήθως βρίσκονται μέσα στα διωγγωμένα αυτά κύτταρα. Αυτές οι δύο οι καταστάσεις, οι δεύτερες, αποτελούν σημείο σοβαρότητος νόσου. Όσον αφορά την ίνωση, θα βρούμε διάφορα στάδια νόσος, όπως βλέπουμε εδώ περιπηλαία ίνωση, η νόδη διαφραγμάτια σε προχωρημένη μορφή προκυρωτική, την κύρωση του ύπατος στην τυπική αυτή εικόνα, και εδώ έχω μια εικόνα από κρυψιγενή κύρωση, που όπως βλέπουμε εδώ αποτελεί το καμένο ύπαρκο λεγόμενο, δηλαδή δεν βρούμε κύτταρα τα οποία να φιλοξενούν λίπος. Και αυτές τις εκδηλώσεις τις παραλαμβάνουν τα συστήματα SCORE, τις σκοράρουν με αποτέλεσμα την σταδιοποίηση της νόσεως, την δραστηριότητα της νόσου, την πιστοποίηση την οριστική για την στεατοϊπατήτητα και για να κατατάξουμε τους ασθενείς σε σοβαρής μορφής και ελαφράς. Τελικά θα τελειώσουμε τα μηνύματα που κατά τη γνώμη μου είναι τα εξής. Την νόσο αυτή πρέπει να την αντιμετωπίζουμε σαν πολυσυστηματική, δηλαδή να ψάχνουμε και άλλους παράγοντες μαζί της. Όταν έχουμε σαχαρόδη διαβήτη, παχυσαρκία και υπέρταση, θα πρέπει να ξέρουμε ότι αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες σοβαρής νόσος και στεατοϊπατήτητα. Να μην υποτιμούμε τα αδύνατα άτομα. Έχουν προχωρημένη, όπως η παχύσαρκη νόσο. Και τελικά, ο βαθμός νόσος αποτελεί
τον ισχυρότερο προγνωστικό δείκτη επιπλοκών νόσου, θνητότητος, υπατοκυταρικού καρκίνου και τελικού σταδίου της νόσου. Κατά τη γνώμη μου, ο βαθμός υποεκτίμησης για αυτή την νόσο είναι τόσο μεγάλος που συμβάλλει στον επιδημικό χαρακτήρα που έχει αυτή η νόσο. Ευχαριστώ πολύ.